σελίδα 614 από το βιβλίο του Εκκλησιαστή, κεφάλαιο Θήτα και δάφιο 13. Σελίς 614, κεφάλαιον Θήτα βιβλίων Εκκλησιαστής, εδάφιον 13. Και ταύτην τη σοφίαν είδων υπό τον ήλιον, και φάνησε με μεγάλη, ή το μικρά πόλης και άνδρες εν αυτοί ολίγοι. Ήρθε κατά αυτής βασιλεύς μέγας και πολιόρκησε αυτήν και οκοδόμησε εναντίον αυτής προχώματα μεγάλα. Αλλά ευρέθη εν αυτοί άνθρωπος φτωχός και σοφός. Και αυτός δια της σοφίας αυτού ηλευθέρωσε την πόλη. Πλην ουδείς ενεθυμήθη των φτωχών εκείνων άνθρωπο. Τότε εγώ είπα, η σοφία είναι καλύτερα παρά την δύναμη, αν και η σοφία του φτωχού καταφρονείται και οι λόγοι αυτού δεν εισακούονται. Οι λόγοι των σοφών εν ησυχία ακούονται μάλλον παρά την κραυγή του εξουσιάζοντας με τα αφρόνων. Η σοφία είναι καλύτερα παρά τα όπλα του πολέμου. Εις δε αμαρτωλός αφανίζει μεγάλα καλά. Μύε αποθνίσκουσε κάμνους των μύρων του μυρεψού να βρωμεί και να αναβράζει και μικρά αφροσύνη ατιμάζει τον εν υπολείψει επί σοφία και τιμή. Η καρδιά του σοφού είναι εν τη δεξιά αυτού, η δε καρδιά του άφρονος εν τη αριστερά αυτού. Και έτι όταν ο άφρον περιπατεί εν τη οδό λείπει συνοθησής αυτού και αναγγέλει προς πάντας ότι είναι άφρον. Εάν το πνεύμα του ηγεμόνος σε γερθεί εναντίον σου, μη αφήσεις τον τόπο σου, αλλά η γλυκή της καταπάβει αμαρτίες μεγάλες. Αμήν, αλληλούια. Σολομών, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, όπου σε ηλικία 18 χρονών, με εντολή Θεού, έγινε βασιλεύς του λαού Ισραήλ, του ένδοξου εκείνη την εποχή λαού Ισραήλ, όπου για 40 χρόνια ευασίλευσε ο πατέρας του, ο Δαβίδ. Είχε επίγνωση της μικράς του δύναμης. Γι' αυτό η ελπίδα του ήταν μόνο ο Θεός. Και έτσι λοιπόν, όταν ανέλαβε βασιλιάς, αναγνωρίζοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει αυτός, ότι είναι σε απόλυτη αδυναμία, τότε πήγε στη Γαβαών, εκεί όπου προσφέραν θυσίες ο λαός Ισραήλ τότε, διότι δεν υπήρχε ακόμη ο ναός τον οποίο ο Σολομών έκτισε, πρόσφερε 1000 ολοκαυτώματα και προσευχήθηκε, δόξασε και ευχαρίστησε το Θεό, αλλά πήγε με μεγάλο φόβο στην καρδιά του. Και ο φόβος πραγματικά εν κυρίω είναι αυτός που φέρνει την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Φοβάμαι τον Κύριο και κάνω το θέλημά Του. Αλλά το βράδυ εκείνο που πραγματικά εν φόβο πήγε ο Σολομών στον Θεό να προσφέρει ολοκαυτώματα, τον επισκέφθηκε ο Κύριος και του είπε τη φοβερή αυτή ερώτηση. «Τι θέλεις, ζήτησον, τι θέλεις να σου δώσω». Και είναι πάρα πολύ σοβαρό, αγαπημένα μου αδέλφια, ό,τι κάνουμε, ό,τι λέμε, όπου πηγαίνουμε, να μην πηγαίνουμε με τη σοφία τη δική μας, η οποία είναι ασήμαντη, και με τη σύνεση τη δική μας, αλλά να πηγαίνουμε επί το λόγο του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, αλλά με απόλυτη, πλήρη και τέλεια οδηγία Πνεύματος Αγίου. Εκεί θα έρθει η ευλογία του Θεού, η προγραμματισμένη και προσδιορισμένη από το Θεό. Αλλιώς θα έρθει η ταλαιπωρία και θα έρθει η δυστυχία και πολλές φορές και η κατάρα, αν επιμένουμε στην άποψή μας. Και ο Σολομών εξέφρασε εν ενυπνίω αυτό το οποίο φιλοξενούσε η καρδιά του. «Κύριε, εγώ δεν μπορώ, είμαι μικρός και ασήμαντος. Δεν μπορώ.
πώς να βασιλεύσω, τι να κάνω. Γι' αυτό σε παρακαλώ τόσο μου σοφία και σύνεση, για να εξέρχομαι και να εισέρχομαι έμπροσθεν του λαού τούτου, διότι ποιος δύναται να κρίνει το λαό σου τούτο τον μέγαν. Και ευαρεστήθηκε ο Θεός για το αίτημά του, αν και δεν ήτανε το αίτημά του αυτό που ήθελε εν τέλει ο Θεός. Γιατί ο πατέρας του, ο Δαβίδ, όταν τον έχρισε βασιλιά, του είπε: «Σολομώνιέ μου, εν δυναμώ ανδρίζου και εκτέλου, μη φοβού μη πτωηθείς, διότι Κύριος ο Θεός μου θα είναι μαζί σου. Δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει, πάσα στα σημαίες ζωής σου, ως σου τελειώσεις το έργο». Μόνο, ακούτε τι του πρότεινε, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ο Δαβίδ, τι του πρότεινε ο Θεός. Μόνο ο Κύριος να σου δώσει σοφία και σύνεση και να σε καταστήσει πραγματικά βασιλιά ευλογημένο στο λαό Ισραήλ. Για ποιο λόγο? Όχι όπως ζήτησες εσύ, για να μπορείς να κρίνεις το λαό μου, αλλά για να φυλάτεις το νόμο Κυρίου του Θεού σου. Τότε αυτό είναι που πρέπει να ζητάμε, αδελφοί, σοφία και σύνεση, να φυλάτουμε κατά πάντα το Λόγο του Θεού. Τότε θα ευωδούσε, εάν προσέχεις με τη σοφία και τη σύνεση που σου δώσε ο Θεός, να εκπληρείς τα διατάγματα και τα σκρίσεις τα οποία ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή περί του Ισραήλ. Γι' αυτό εσύ ενδυναμού και ενδρίζου, μη φοβού και μη πτωηθείς. Σε αντίθεση με την πρόταση του Δαβίδ και του Θεού, ο Σολομών ζήτησε σοφία και σύνεση για να κάνει αυτά που φοβόταν ότι δεν μπορεί να κάνει. Και όχι για να κάνει ο Θεός αυτά που δεν μπορούσε ο Σολομών να κάνει. Μεγάλη διαφορά. Δώσε μου ικανότητα να κάνω αυτό που θέλω, ή δώσε μου ικανότητα να κάνω αυτό που εσύ θέλεις. Φοβερή η διαφορά, αδερφοί. Αλλά Θεός του δώσε σοφία και σύνεση. Δυστυχώς όμως ο Σολομών, περνώντας τα χρόνια, αγάπησε πολλές ξένες γυναίκες και προσεκολήθη με έρωτα εις αυτές, γιατί ο Θεός πια δεν ήταν μαζί του για να τον οδηγεί κατά πάντα στο θέλημά του, επειδή δεν το είχε ζητήσει. Άρα τι είσαι στον κόσμο αυτό? Ότι ζητάς. Γι' αυτό τι λέει ο Κύριος μας? Ετείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε βρει, κρούετε και θέλει σας ανοιχτεί. Αλλά το ερώτημα είναι τι ετείς, τι ζητάς και ποια πόρτα χτυπάς. Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Βεβαίως ο Θεός έδωσε στο Σολομώντα σοφία και σύνεση, εξεπλήρωσε πλήρως το έργο του, αλλά στο τέλος αποστάτησε. Κατά χάριν όμως Δαβίδ του δούλου του, ο Θεός τον επέστρεψε την τελευταία στιγμή για να μην χάσει και την ψυχή του. Και τώρα είναι πολύ ενδιαφέρον, και σας το προτείνω και το έχω προτείνει πολλές φορές, να μελετάμε τα γεγραμμένα του Σολομώντα, γιατί είναι γραμμένα με σοφία και σύνεση Θεού. Και έτσι αυτό που διαβάσαμε τώρα λέει ο Σολομών κάτι που είναι συγκλονιστικό, θα έλεγα. Είδα σοφία υπό τον ήλιο, η οποία φάνηκε σε μένα πολύ μεγάλη. Ήταν μια μικρή πόλη, είχε λίγους υπερασπιστάς, ήλθε ο εχθρός εναντίον της βασιλιάς μεγάλους, επολιόρκησε αυτήν, οικοδόμησε εναντίον αυτής προχώματα μεγάλα και ήταν έτοιμος να την καταστρέψει. Όμως σε αυτή την πόλη ευρέθηκε ένας άνθρωπος φτωχός μεν, σοφός δε, ο οποίος συμβούλευσε, με σοφία Θεού συμβούλευσε, πώς θα αντιμετωπίσουν το σοβαρό αυτό πρόβλημα, και ο Θεός ελευθέρωσε την πόλη. Με τη συμβουλή του σοφού ανθρώπου, αλλά φτωχού.
και τώρα φαίνεται η ασοφία των ανθρώπων. Πλην κανένας δεν θυμήθηκε το φτωχό εκείνο άνθρωπο. Αντιθέτως, μάλιστα, τον περιφρόνησαν. Αυτόν ο οποίος με συμβουλή Θεού, με λόγο Θεού, ελευθέρωσε τη μικράν αυτή πόλη. Έτσι λοιπόν συνεχίζει ο σοφός άνθρωπος του Θεού, ο Σολομών, οι λόγοι των σοφών πρέπει να ακούονται εν ησυχία. Η κραυγή του εξουσιάζοντος τους άφρονες δεν αφήνει να ακουστεί η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Οι άφρονες φωνάζουνε, λένε. Ανοησίες λένε. Ο σοφός όμως εν ησυχία λέγει και οι σοφοί ακούνε και εισακούνε. Και μάθετε ότι η σοφία είναι πολύ καλύτερα παρά τα όπλα του πολέμου. Ένας δε αμαρτωλός μπορεί να φανίσει πολλά κακά, πολλά καλά. Ένας αμαρτωλός. Ένας. Όλοι να είναι σοφοί και ευλογημένοι, αλλά ένας αμαρτωλός μπορεί να κάνει μεγάλο κακό. Γιατί? Έλα να σου το εξηγήσω. Μία μύγα, εάν παγιδευτεί και πεθάνει σε μύρον μυρεψού, όλο το μύρον αυτό βρωμάει και αναβράζει. Μία μυγούλα. Αν έχεις ένα δοχείο με άρωμα τέλειο μύρον μυρεψού και μία μυγούλα πέσει μέσα, παγιδευτεί και πεθάνει, αυτή η μυγούλα όλο το μύρο το κάνει βρώμικο. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, από τις μύγες. Και τι σημαίνει μύγες? Μικρά αφροσύνη ατιμάζει τον εν υπολείψει επί σοφία και τιμή. Μικρά αφροσύνη. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί. Η καρδιά του σοφού, εδώ είναι τώρα κάτι μοναδικό, δεν θα το δείτε πουθενά άλλου γραμμένο. Μόνο ο Σολομών μπορούσε να το πει. Η καρδιά του σοφού είναι εν τη δεξιά αυτού. Ακούτε? Η καρδιά του άφρονος είναι εν τη αριστερά αυτού. Γιατί? Τι θέλει να πει? Η καρδιά του ανθρώπου που είναι αριστερά είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, και που οδηγεί τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή οδηγείται από την καρδιά του και όχι από το Πνεύμα του Άγιο, τότε η καρδιά του, επειδή είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη, θα τον οδηγήσει σε διαφθορά, σε απάτη. Η καρδιά όμως του σοφού είναι στα δεξιά του. Δηλαδή δεν τον κατευθύνει, αυτός κατευθύνει την καρδιά του. Κύριε Θεέ μου, ξέρεις τι θα πει, αδερφέ αγαπητέ? Εσύ με Λόγο Θεού, με Ευαγγέλιο Ιησού Χριστού, με οδηγία Πνεύματος Αγίου, να κατευθύνεις την καρδιά σου κατά πάντα στο θέλημα του Θεού, προς τα δεξιά, γιατί στα δεξιά του Θεού κάθεται ο Χριστός, προς τα δεξιά και όχι προς τα αριστερά. Πόσο σοβαρό είναι. Γι' αυτό και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ιέ μου, με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου που είναι στα αριστερά, διότι εκ ταύτης προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Την καρδιά του ανθρώπου που είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Κύριε Θεέ μου, φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Πού οδηγεί το άνθρωπος όταν ακολουθεί την καρδιά του και όχι την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου?
Και καρδιά τι σημαίνει? Συνέστημα, γνώμη, άποψη. Η καρδιά στα δεξιά τι σημαίνει? Λόγος Θεού, οδηγία Πνεύματος Αγίου, Βασιλεία των Ουρανών. Βόηθησέ μας, Χριστέ μου. Βόηθησέ μας. Δεν θα το δείτε πουθενά αλλού γραμμένο. Η καρδιά του σοφού είναι στα δεξιά του. Δηλαδή δεν επηρεάζεται η πορεία του από την καρδιά στα αριστερά που είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Μόνο με οδηγία Πνεύματος Αγίου, μόνο όσοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο, αληθώς είναι τέκνα Θεού, αληθώς είναι κληρονόμη Θεού, αληθώς είναι συγκληρονόμη σου Χριστού. Δώσε μας μια καρδιά στα δεξιά, Κύριε Θεέ μου. Μια καρδιά αληθείας, αγάπης, υπακοής, υποταγής στο θέλημά σου, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και ακόμη ο άφρον, κι όταν περπατάει στο δρόμο, λείπει από αυτόν η σύνεση. Τον βλέπεις πώς περπατάει. Δεν είναι ευθεία η οδός. Δεν είναι. Τι θα πει ευθεία οδός? Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αλλά είναι σύμφωνα με τη γνώμη του, με την άποψή του, με το θέλημά του, με την καρδιά του. Όταν περπατάει, και αυτά που λέει αποδεικνύει ότι είναι άφρον, δεν έχει σύνεση. Αντιθέτως, ο σοφός είναι ευωδιάζων, ευωδία Χριστού προς τον Θεό. Και προσέχετε, προς τους σωζωμένους ζωήν αιώνιον και προς τους απολυμένους εις θάνατον αιώνιον. Ο σοφός ευωδιάζει. Αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ευχαριστούμε τον Θεό και Πατέρα για την ευωδία που μας δίνει, ευωδία Χριστού προς τον Θεό. Και προς μεν τους σωζωμένους, αυτή η ευωδία είναι η ζωή αιώνιων. Προς τους απολυμένους είναι αιώνια απώλεια. Κύριε Θεέ μου, βοήθησέ μας. Και εν τέλει, για σήμερα τουλάχιστον, εάν το πνεύμα του ηγεμόνος εγερθεί εναντίον σου, είναι δυνατόν? Βέβαια. Εάν εγερθεί εναντίον του σοφού το πνεύμα του ηγεμόνος, μη φύγεις, μην αφήσεις τον τόπο σου, διότι γλυκία απόκρισης καταπραίνει θυμό. Βλέπεις ότι έχει θυμώσει, έχει αγριέψει. Λέει πράγματα ανόητα, ακατανόητα. Εσύ τι κάνεις? Μένεις και προσπαθείς με τη γλυκύτητα της αγάπης της καρδιάς σου, που πλημμυρίζει την καρδιά σου η αγάπη του Θεού Πατρός, η γλυκύτης, η γλυκή απόκρισης καταπραίνει θυμό. Πρόσεχε πώς μιλάς. Τι λες? Γιατί πολλές φορές, αδερφοί, τα λόγια μας πικραίνουν, στενοχωρούν. Εμείς θέλουμε τα λόγια μας να είναι λόγια Θεού που εφραίνουν, αλλά ποιον? Καρδία ευλογημένη. Γιατί? Ευωδία Χριστού προς το Θεό θα είσαι προς τους σωζωμένους. Προς τους απολυμένους, ως μη θανάτου προς θάνατον. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, αγαπημένα μου αδέλφια, να μελετάμε τη σοφία του ανθρώπου του Θεού, καθώς μας λέγει ο Λόγος του Θεού, και δεν πρέπει να το περιφρονούμε. Ο σοφός ακούων τη σοφία του Θεού θέλει γίνει σοφότερος.
ο νοήμων ακούων θα αποκτήσει επιστήμη κυβερνήσεως. Να μπορεί να κυβερνάει τον εαυτό του, την καρδιά του, όχι στα αριστερά, στα δεξιά. Να κυβερνάει την είσοδό του και την έξοδό του. Να κυβερνάει εν Χριστώ Ιησού την πορεία του. Να εννοεί παροιμία σκοτεινών λόγων, ρίση σοφών και ενίγματα αυτών. Να έχει πνεύμα σοφίας και συνέσεως να καταλαβαίνει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Αρχή σοφίας. Πού αρχίζει η σοφία του Θεού? Από το φόβο του Κυρίου. Φοβάμαι το Θεό. Και τι σημαίνει φοβάμαι το Θεό? Είμαι ήσυχος, ήρεμος. Δεν θυμώνω, δεν αγριεύω. Φοβάμαι το Θεό. Οι άφρονες καταφρονούν τη σοφία. Οι άφρονες καταφρονούν τη σοφία και τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Ποιος καταφρονεί τη σοφία του Θεού, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου? Ο άφρον. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Δεν μιλάει ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός. Και τότε πολύ εύκολα εγώ είμαι. Ή εκείνος είναι. Ή ο άλλος είναι. Όχι αδερφοί αγαπητοί. Ιησούς Χριστός και τούτος εσταυρωμένος, αυτός είναι. Και ο Απόστολος Παύλος το λέει πεντακάθαρα. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Αμήν. Αλληλούια. Κύριε μου.